Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομοτηρής κύριε Παντελεήμονα, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, συντιμότητες και συντιμότητες, χρόνια πολλά. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στον τόπο μου, εδώ στον Ιασμό Ροδόπης. Ως νέα Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιασμού, θα γνωρίζετε ότι σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμα όλων των δημοτών μας. Σεβόμαστε την κοινωνική, θρησκευτική και την πολιτισμική τους ταυτότητα και αγκαλιάζουμε όλες τις δράσεις για την ειρηνική μας συνύπαρξη και την εξίσωση των ελάχιστων διαφορών μας. Θα συνεργαστούμε με όλους τους θεσμούς, χωρίς διακρίσεις, ώστε η τοπική κοινωνία μας να προοδεύσει. Είμαστε στο πλευρό όλων όσων θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων των δημοτών μας. Θα ενισχύσουν το ηθικό τους, ώστε να είναι αυθεντικοί και ανθεκτικοί στο σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι όλοι μας χρειαζόμαστε πρότυπα, διότι η ζωή δεν είναι μόνο οικονομία και καθημερινότητα. Και ένα τέτοιο πρότυπο ζωής είστε κι εσείς, σεβασμιότατε Μητροπολίτη, που σήμερα μας τιμάτε με την παρουσία σας και τις ευχές σας. Σας παρακαλώ λοιπόν να τελέσετε τον αγιασμό και να προχωρήσετε στην κοπή της βασιλοπιτάς μας. Ευχαριστώ. Παρορώσα τα πλημελήματα ημών
και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογίαν σου άκραντε. Κύριε δεηθώμε, Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν πόκου και μόχθου γενόμενος, και τα ημέτερα επιδέσματα εργασάμενος, και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, ή να τα αύκην ευλογών αγκιάσεις. Αυτός, Κύριε, ευλόγησον τα έργα των χειρών των δούλων σου, των εργαζομένων και διακονούντων, εις τον Δήμο Ιάσμου, και σε παρακαλούμεν ή να τα αυτά ταχύ και αισίως εις πέρας αγάγουμεν. Φώτισον την διάνοια ημών και ενίσχυσον τους βραχίωνες, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομαι και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονία του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις πως αντίγειν εξήλθεν ο φθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Ιού Θεό πρεπόσε δογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα. Πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, χωρίσαστε ημίν το μέγα έλεος. Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, Κύριος Θεός ημών ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και την ζωή ημών εις κύρας του διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένων σου εν τη ευσύ μου ημέρα ταύτη και ευλόγησον τα δώρα ταύτα, τα προσφερόμενα εις δόξαν σύν και εις τιμήν και μνήμην. Του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας του Ουρανού Φάντορος. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους και τα δώρα ταύτα ευπρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίου δωρεά σου. Ότι επισύλπηκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Αμήν. Ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών. Πλήθυνον αναγαθείς την ζωή ημών. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναγράτου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και του Αναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας σε Καπαδοκίας του Ουρανού Φάντορος, και πάντων σου των Αγίων. Εις το όνομα του Πατρός. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιε Ιεράρχα Βασίλειε, πρέσβευε υπερημών. Τον ουρανό φάντορα του Χριστού, μισθήν του Δεσπότου, τον φωστήρα των φαϊνών, τον Κεσαρίας και Καπαδόκων χώρας, βασίλειον των μέγαν πάντες, τιμήσομεν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Κύριο και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα, Άγιε ευλόγησον. Ο εν Ιορδάνη, υπό Ιωάννου Βαπτιστήν, εγκαταδεξάμενος, δια την ημών σωτήριαν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας αυτού Μητρός, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες των τιμένων πρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ότιν και αρχιερέα των Αγίων Ενδόξων και Παλαιπίμων Αποστόλων, Κύριε Ισπολάτε τη Δεσπότα, τον Αγίον
ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε Ιάσμου, Κύριε Περιφερειάρχα, εντιμότατοι άρχοντες και εκπρόσωποι αυτών και λυπή απαξάπαντες αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητοί εργαζόμενοι στο Δήμο Ιάσμου και σε όλες τις διευθύνσεις αυτού. Στις πρώτες ημέρες της νέας χρονιάς ζούμε και βιώνουμε και αγιάζουμε αυτές τις ημέρες τόσο με την τέλεση του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων που προηγήθηκε, αλλά σήμερα εδώ στην έδρα και στο Δημαρχείο του Δήμου Ιάσμου ευλογούμε αυτή τη χρονιά, αλλά και τηρούμε και το έθιμο, το χριστιανικό έθιμο της σκοπής της Βασιλόπιτας που ανάγει την αρχή του στα χρόνια του Μεγάλου Βασιλείου, όταν εκείνος διοικώνησε και υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Και επειδή και τα προηγούμενα χρόνια με ακούσατε να αναφέρομαι στο γεγονός της Βασιλόπιτας, παρέλκει να το ξανααναφέρω, το γνωρίζετε, αλλά όμως ας κρατήσουμε την σοφία εκείνου του Ανδρός, του μεγάλου Ανδρός, Πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον χώρο, στον οποίο βρίσκεται το γραφείο του εκάστοτε Δημάρχου του Ιάσμου, εδώ όπου με τους συνεργάτες του και με το όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα λαμβάνονται αποφάσεις, εδώ πιστεύω ότι είναι ένας χώρος ιερός, είναι ο χώρος της δημοκρατίας, είναι ο χώρος του σεβασμού του προσώπου. Και ξέρετε, για την Ορθόδοξη θεολογία, ο κάθε άνθρωπος δεν μετριέται με έναν αριθμό, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόσωπο ιερό βγαλμένο από τα χέρια του Θεού, το οποίο δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και μάλιστα θα ήθελα να σας θυμίσω και την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, που ένας άνθρωπος ημιθανής βρισκόταν πεσμένος στη γη. Πέρασαν άνθρωποι ομόθρησκοί του, οι οποίοι τον αντιπαρήλθαν, αλλά όμως πέρασε και ένας Σαμαρίτης που υπήρχε έκτρα μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών, και εκείνος είδε τον άνθρωπο, έπλυνε τις πληγές του, τον πήγε σε ένα κοντινό πανδοχείο, πλήρωσε την διαμονή του και είπε στον ξενοδόχο, επιμελήθητη αυτού, και ότι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεστε με αποδόσεις. Πρόσφερε στον άνθρωπο αυτόν ό,τι χρειάζεται και αν θέλεις παραπάνω χρήματα, εγώ όταν θα έρθω θα επιστρέψω, θα σου τα δώσω. Εμείς εδώ στην Θράκη, γενικότερα στην Θράκη, αλλά ειδικότερα στον νομό της Ροδόπης, και εφόσον βρισκόμαστε συγκεκριμένα στον Δήμο Ιάσμου, έχουμε ένα ακριβό προνόμιο. Να ζούμε όλοι εν αγάπη, εν ειρήνη και με σεβασμό ο ένας τον άλλον. Σεβόμενοι ο ένας την παράδοση του άλλου, χριστιανοί και μουσουλμάνοι,
Και όπως είπε ο Δήμαρχος, σεβόμαστε και πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Έχει υποθεί και θα ήθελα να το ξαναεπαναλάβω. Και αυτό ας είναι το μήνυμά μας και το σύνθημά μας γενικότερα για τη ζωή μας εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, αλλά και για την καινούργια χρονιά. Εμείς το καντήλι που καίει εδώ, όταν ανάβουμε ένα καντήλι, βλέπετε, βάζουμε λάδι, ε? Και εκεί το φυτίλι όπου ανάβει και φωτίζει. Και μάλιστα ξέρετε ότι το καντήλι δεν μπαίνει κάτω από το τραπέζι, αλλά μπαίνει πάνω στο τραπέζι. Δεν μπαίνει υπό τον μόδιον, αλλά πάνω στο μόδιον, για να λάμπει πάση της εν τη οικία. Εμείς λοιπόν σε αυτό το καντήλι θα προσθέτουμε λάδι, όχι για να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά, αλλά για να φωτίζουμε τη ζωή όλων μας. Εν αγάπη, εν ειρήνη και εν ομονία. Αυτό λοιπόν είναι σήμερα το μήνυμα της Εκκλησίας μας, το οποίο το μεταφέρει ο επίσκοπός σας, ο οποίος, όπως ξέρετε, και από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σας διαβεβαιεί και τούτη την ώρα, ότι είναι πάντοτε κοντά σας, αλλά και οι άμεσοι συνεργάτες του Επισκόπου, που είναι οι ιερείς μας, κύριε Δήμαρχε, σε όλα τα χωριά του Δήμου Ιάσμου, θα είμαστε κοντά σας, με σεβασμό, με εν αγάπη και εν ομονία, και θα παρακαλούσα και θα προέτρεπα όλους να ζούμε έτσι, εσείς που παίρνετε αποφάσεις για τη ζωή των ανθρώπων, αυτές οι αποφάσεις να έχουν ως γνώμονα τον σεβασμό στο κάθε πρόσωπο, στον κάθε άνθρωπο, αλλά και σεβασμό προς τον Θεό, έτσι όπως μας έδωσε τον νόμο Του και έτσι όπως καλούμαστε κι εμείς να τον κάνουμε πράξη. Καλή χρονιά σας εύχομαι, ευλογημένη, με υγεία και χρόνια πολλά. Κύριε Βιδούρα, θα κόψετε εσείς, ο αντιδήμαρχος την πίτα, ο αντιδήμαρχος, ελάτε να κόψετε την πίτα και να μιλάσετε. Μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο. Λίγο, Ηλία, μπορείς να το πάρεις λίγο το μικρόφωνο. Για να δούμε και λίγο, κύριε αντιδήμαρχε. Βγάλτε και τα γυαλιά σας.